Διαπιστώνουμε σήμερα ότι το έργο που παρήγαγε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας αφήνει το αποτύπωμά του στη σημερινή κυβέρνηση, στη σημερινή μας συγκέντρωση. Θέλουμε να καλωσορίσουμε τους συναδέλφους από την Πιερία, από το Κιλκής, από τη Χαλκιδική που βρίσκονται μαζί μας σήμερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας για να διατρανώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι και από τη Θεσσαλονίκη ότι οι συνταξιούχοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον δρόμο του αγώνα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Ότι δικαιούνται να απαιτούν να τους επιστραφούν όλα όσα τους έχουν κλέψει οι κυβερνήσεις. Ότι δικαιούνται να διεκδικούν τη θωράκιση στο δημόσιο σύστημα υγείας, δωρεάν υπηρεσίες υγείας και δωρεάν φάρμακο, γιατί τα έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε αδρά. Σήμερα διαθέτουμε πια συσσωρευμένη εμπειρία για να καταλαβαίνουμε ότι ο δίθεν σεβασμός της κυβέρνησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άκρον άτον της υποκρισίας της, ο ελιγμός της για να πετύχει το μόνιμο στόχο της να βάλει τα φόπλακα στις απαιτήσεις μας για όλες τις διαχρονικά περικοπές και τις μειώσεις που έχουμε υποστεί μέχρι σήμερα. Ο κύριος Πρωθυπουργός στις δημόσιες δηλώσεις του αρκετές φορές μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να μειωθούν οι συντάξεις μας. Όμως είναι περισσότερο από βέβαιο ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα εφησυχασμού, γιατί ακριβώς ετοιμάζει την επόμενη επίθεση στο ασφαλιστικό και στις συντάξεις μας. Γιατί αν όντως είχε τέτοιες προθέσεις ο ίδιος και η κυβέρνησή του, τότε σε τι θα το χρησιμεύσουν η έκθεση των σοφών που πήρε τον περασμένο Οκτώβρη, καθώς και η απόφαση της έκθεσης του Πισαρίδη σε Επιτροπή του Πισαρίδη, αφού και οι δύο αυτές εκθέσεις προτείνουν την ιδιωτικοποίηση της επικούργησης ασφάλισης.